Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε την χαρά και την τιμή στο κρυφό μας σχολείο, στο Αρχείο Πολιτισμού, να φιλοξενούμε έναν σπουδαίο καθηγητή, κοσμήτορα όνομα και πράγμα. Χρόνια τον ξέρω εγώ, δεκαετίες στον ίδιο αγώνα, στην ίδια αγωνία, να προσθέσουμε πράγματα για τα οποία οι άλλοι δεν μιλάνε, δεν πάνε εκεί πέρα, δεν βρίσκονται εκεί, πράγματα για τα οποία δεν υπάρχει κάποια συνωμοσία που δεν τα λένε, υπάρχει άγνοια που δεν τα λένε. Διότι το να είσαι καθηγητής ακουστικής, θα πρέπει να ξέρεις τους παραμικρούς δεκαδικούς αριθμούς και θα πρέπει να σου λένε κάτι οι αριθμοί. Η ακουστική είναι υψίστη τέχνη και επιστήμη. Και έχουμε την χαρά να έχουμε εδώ μαζί μας σήμερα τον καθηγητή που τόσο σπουδαία την υπηρέτησε και την έδρα και την επιστήμη και την τέχνη αυτή. Εγώ προσωπικά ξέρω πολύ περισσότερα πράγματα. Που όταν ο Χαράλαμπος ο Σπυρίδης μίλαγε για ψυχοακουστική και για 5-1, οι υπόλοιποι νόμιζαν ότι κάνει ψυχολογικές αναλύσεις. Λοιπόν, σήμερα όμως έχετε για άλλη μια φορά να μας εκπλήξει, λέγοντάς μας πως ο Πλάτων ήξερε από ρημοτομία, είχε ρημοτομική, είχε σχέδιο στο μυαλό του για την πόλη, την πολιτεία, το οποίο όμως, όπως το έθεσε ο ίδιος, το έχουμε όλοι στα σπίτια μας. Το έχουμε όλοι σε κοινή χρήση, το έχουμε όλοι σε κοινή καθημερινή χρήση και θέα μπροστά μας. Κυρίες και κύριοι, ο Χαράλαμπος ο Σπυρίδης θα μας μιλήσει για την ρημοτομική του Πλάτωνος και πού ακριβώς αυτήν την βρίσκουμε και τη συναντάμε σήμερα. Ας τον υποδεχτούμε. Κυρίες και κύριοι, εκείνο το οποίο θέλω να σας δηλώσω είναι ότι οτιδήποτε δεν έχω αποδείξει δεν το λέω. Οτιδήποτε λέω είμαι σίγουρος ότι είναι σωστό. Το πρώτο. Το δεύτερον, στο Φέδωνα δηλώνει ο Πλάτων μουσική ποιήν ως της φιλοσοφίας ούσης με υγιής της μουσικής. Συσχετίζει τη φιλοσοφία με τη μουσική. Δεν λέει η μουσική ότι είναι φιλοσοφία, λέει η φιλοσοφία ότι είναι μουσική. Εγώ σε αυτήν τη φάση, σε αυτή τη φράση, την πλατωνική, στηριζόμενος, ψάχνω κατά την έρευνά μου να δω πίσω από τις γραμμές των διαλόγων τι μουσική πληροφορία κρύβει ο Πλάτωνας. Και κρύβει τρομερές πληροφορίες. Δεν θα δείτε σήμερα για να πιστείτε. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι συσχετίζοντας τη φιλοσοφία με τη μουσική ο Πλάτωνας εδώ στο Φέδωνα και αφού η μουσική είναι μία από τις αδελφές των μαθηματικών επιστήμων της αρχαιότητας πάει να πει ότι και η φιλοσοφία έχει σχέση με τα μαθηματικά. Αυτό μέχρι τώρα δεν μας το έχουν τονίσει. Κατά την αντιμετώπιση της φιλοσοφίας και των φιλοσοφικών του προβλημάτων ο Πλάτωνας χρησιμοποίησε αριθμούς. Από όλο το πλήθος των γνωστών σήμερα αριθμών ή Πυθαγόροι για δογματικούς λόγους απεφάσισαν ότι θα στηρίζουν τη φιλοσοφία τους μόνον στους φυσικούς αριθμούς. Φυσικοί αριθμοί είναι οι θετικοί ακέραιοι αριθμοί. Έτσι ξεκινήσαν τη φιλοσοφία τους. Στην πορεία όμως,
διαπιστώσαν ότι υπάρχουν και κάποιοι αριθμοί οι οποίοι, επειδή έχω ένα, θα λέγαμε σήμερα, ένα απροσδιόριστο πλήθος δεκαδικών ψηφίων και δεν ξέρουμε πού σταματούν, αν σταματούν αυτά τα δεκαδικά ψηφία κάπου, αυτοί οι αριθμοί δεν μπορούν να προφερθούν. Άμα δεν ξέρεις πόσα δεκαδικά έχει, πώς να τον προφέρεις αυτόν τον αριθμό. Και τον ονόμασαν αυτόν τον αριθμό ή ονομάσαν αυτό το είδος των αριθμών άρρητους αριθμούς. Απεφάσισαν δε μεταξύ τους οι Πυθαγόροι να ορκιστούν ότι ουδεπόποτε θα κάνουν κουβέντα περί των αρρήτων αριθμών στα ακροατήρια των μαθητών τους. Και τόνισαν, όποιος παραβεί τον όρκο, θανάτω θανατούτε. Και έχουμε και μια πληροφορία από κείμενα που λένε ότι ο Ύπασος ο Μεταποντίνος, καθώς εδίδασκε, του ξέφυγε και μνημόνευσε τον αριθμό 3 και 14. Να τονίσω ότι ο αριθμός 3 και 14 είναι ο αριθμός που εμφανίζεται πάντοτε σε όλα τα προβλήματα της γεωμετρίας και της στερεομετρίας. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις πρόβλημα κύκλου που να μην έχει το 3 και 14. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις πρόβλημα σφαίρας που να μην έχει το 3 και 14. Και επειδή ο Ύπασος ο Μεταποντίνος δούλευε σε θέματα πώς θα εγγράψω στερεό μέσα σε σφαίρα, το 3 και 14 ήταν το εργαλείο που χρησιμοποιούσαν ανά πάσα στιγμή. Πώς του ξέφυγε, και τότε αυτοί που το συμπαθούσαν ιδιαιτέρως οι εταίροι είπαν εφάρμοσον τον όρκον σου. Και γλυκιά η ζωή, ο θάνατος μαυρίλα, πώς να αυτοκτονήσεις. Τον βάλαν σε ένα καΐκι και γύρισαν χωρίς αυτόν. Αυτό σας το τόνισα για τον εξής λόγο. Σε οτιδήποτε θα σας πω, χρειάζεται η χρήση από τον Πλάτωνα αρρήτου ή αρρήτων αριθμών. Και πώς αντιμετώπιζε αυτό το πρόβλημα ο Πλάτωνας, διδάσκοντας αυτούς τους αριθμούς κριθίως και δεν παρεύει τον όρκον του. Ο Πλάτωνας έχει δουλέψει επάνω στο θέμα των πλατωνικών στερεών, έτσι τα λέμε σήμερα, κανονικά είναι τα κανονικά πολύεδρα. Αυτά τα κανονικά πολύεδρα και οτιδήποτε άλλο φτιάχνει στερεομετρικό στην φιλοσοφία του ο Πλάτων, το φτιάχνει με δύο είδη ορθογωνίων τριγώνων. Το ένα είδος, το λεγόμενο πρώτο είδος ορθογωνίων τριγώνου, είναι αυτό που προκύπτει εάν κόψεις διαγωνίως στη μέση ένα τετράγωνο. Το δεύτερο είδος είναι να κόψεις στη μέση με ένα ύψος που θα φέρεις ένα ισόπλευρο τρίγωνο. Εδώ επί παραδείγματι παίρνω την περίπτωση να είναι αυτό το μισό ισόπλευρο τρίγωνο και θέλει να διδάξει τώρα στους μαθητές να το περιγράψει αυτό το τρίγωνο. Σε αυτό το τρίγωνο τους λέει, αυτή η μικρή πλευρά που είναι το μισό της υποτινούσης, αυτή την πλευρά με αυτή την πλευρά, αν τα διαιρέσεις, θα βγάλεις αποτέλεσμα 2. Πράγματι, αυτή είναι διπλάσια αυτή, αφού αυτό είναι το μισό αυτινής. Μέχρι εδώ καλά? Καλά. Άμα ξέρεις ότι αυτό είναι α και αυτό είναι α δεύτερα, με πυθαγόριο θεώρημα βγαίνει ότι αυτό εδώ είναι α ρίζα 3 δεύτερα. Αν πώς θα το διδάξει αφού έχει μέσα το ρίζα 3. Θα την πατούσε όπως και ο Ύπασος. Σκέφτηκε να ξεπηδήσει, να υπερπηδήσει αυτό το εμπόδιο υψώνοντας το τετράγωνο. Παίρνει αυτό, παίρνει και αυτό και τα υψώνει στο τετράγωνο.
Όταν τα υψώνεις στο τετράγωνο, φεύγει η ρίζα. Η ρίζα 3 στο τετράγωνο θα μας δώσει ένα τριάρι. Α, ωραία. Και όταν μια πλευρά, Γεώργη, ναι, εντάξει, την υψώνεις στο τετράγωνο, τότε μιλάς για ένα τετράγωνο που έχει πλευρά όσο είναι αυτή. Και όταν υψώσεις αυτήν στο τετράγωνο, μιλάς για ένα τετράγωνο που έχει πλευρά όσο είναι αυτή η πλευρά. Και τότε λέει, η μεγάλη πλευρά εις το τετράγωνο, συγκεκριμένα του είπε, το τετράγωνο της μεγάλης πλευράς διαιρούμενο με το τετράγωνο της μικρής πλευράς δίνουν τον αριθμό 3. Αυτός το είπε και μετά σκάτσω αυτοί να το χωνέψουν με όποιο είδος αριθμών θέλουν. Ο Πλάτων πάντως ξεπέρασε τη Σκόπελο, δίδαξε αυτό που ήθελε και περιείχε άρρητους αριθμούς και ξεπέρασε τα εμπόδια. Αυτό γιατί σας το είπα. Αυτά είναι τα μαθηματικά που είναι σε αυτά τα λεγόμενα. Να σας πω ότι οι Πυθαγόροι μεταξύ τους, κατά την έρευνά τους, είχαν αναπτύξει ένα κεφάλαιο για άρρητους αριθμούς. Αλλά ήταν αυστηρά για αυτούς και μόνον αυτούς. Εδώ να σας δείξω αυτήν την σπήρα του Θεοδόρου του Κυριναίου. Ο Θεόδωρος Κυριναίος, ένας μαθηματικός που δίδαξε και μαθηματικά εις τον Πλάτωνα, αυτός εδώ φτιάχνει μια σπήρα χρησιμοποιώντας ορθογώνια τρίγωνα και οι υποτίμησες είναι όλα τετραγωνικές ρίζες μέχρι τον αριθμό 17. Δεν το συνεχίζει γιατί εδώ κλείνει ένα είδος κύκλου, ας πούμε. Αυτά γιατί σας τα είπα. Σας τα είπα διότι στη διάλεξη που σας κάνω ο Πλάτωνας έχει αποφασίσει να διδάξει ένα είδος μουσικής κλίμακος με μια παγκοσμιότητα. Στον καιρό του Πλάτωνος και μέχρι σήμερα η μουσική μας έχει μείζονες τόνους, ελάσσονες τόνους, ελάχιστους τόνους, υπερμείζονες τόνους, ημιτόνια, διέσεις που είναι μισά ημιτόνια. Αυτά είναι για μια κατηγορία εγχόρδων οργάνων που μπορείς να μετακινήσεις τα τάστα, τους μπερντέδες που λέει, να μπορέσεις να φτιάξεις αυτή την ποικιλία των μουσικών διαστημάτων. Στην ευρωπαϊκή μουσική όμως, στο πιάνο, δεν μπορείς να πειράξεις το χόρδισμα των χορδών. Γι' αυτό ο Πλάτωνας από τότε αντιλήφθη τη δυσκολία της μουσικής που είχε στον καιρό του και είπε θα φτιάξω μια μουσική με φιλοσοφία παγκοσμιότητος. Και έφτιαξε ο Πλάτων μια μουσική κλίμακα η οποία χωρίζεται σε 12 ίσα μουσικά διαστήματα που το καθένα λέγεται ημιτόνιο. Η κλίμακα λέγεται του ίσου συγκερασμού και είναι η σήμερα χρησιμοποιούμενη στα οδεία στην ευρωπαϊκή μουσική. Είναι δημιούργημα του Πλάτωνος και θα σας πω πώς το σκέφτηκε και το εφήρμοσα. Για να διδάξει όμως αυτήν τη μουσική με τα ημιτόνια τα 12, επειδή το κάθε ένα ημιτόνιο στη μουσική ακουστική ισούται με 12η ρίζα του 2, 12η ρίζα του 2 είναι ένας άρρητος αριθμός. Πώς να καθίσει τώρα αυτός και να διδάξει αυτό που θέλει να διδάξει. Και επινοεί μια ιστορία, την εμπεριέχει στο 5ο βιβλίο των νόμων και αυτήν την ιστορία θα προσπαθήσω να σας την αναλύσω. Πριν σας πω για αυτή την ιστορία για να την κατανοήσετε, να σας μιλήσω για την έννοια της ρημοτομίας. Διότι σε αυτά που θα σας πω
ο Μέγας Πλάτων συμπεριφέρεται σαν ρημοτόμος. Οι άνθρωποι κάποια στιγμή έπαυσαν να είναι τροφοσυλλέκτες, να είναι κυνηγοί και εγκαταστάθηκαν σε μόνιμες κατοικίες, σε μόνιμα πολίσματα. Τα πρώτα πολίσματα ήταν οικογενειακά, δίπλα στην κάθε μια οικογένεια ήρθε μια φιλική οικογένεια ή συγγενική οικογένεια, οπότε επεξετάθη το πόλισμα και έγινε συγγενικό και κάποια στιγμή πόλισμα στο πόλισμα, καθώς ενωνόντουσαν, δημιουργήθη η πρώτη πόλης κράτος. Καθήν στιγμή ο άνθρωπος εγκαταστάθηκε στο πόλισμά του, κατάλαβε την αξία του οικοπαίδου. Κατάλαβε ότι αυτό το οικόπεδο που έχει είναι μια περιουσία και πρέπει να φροντίσει να το έχει μόνιμα δικό του, να το επεκτείνει, να το αμορφύνει, να το αξιοποιήσει για να αισθάνεται άνετα και να ζει άνετα. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε σιγά σιγά μια επιστήμη που λέγεται ρημοτομία. Η ρημοτομία φροντίζει για τα οικόπεδα, φροντίζει για τους δρόμους μέσα στο πόλισμα, για την ύπαρξη πάρκων και η ρημοτομία φτιάχνει το ρημοτομικό σχέδιο ή το σχέδιο πόλεως ή το λεγόμενο ρημοτομικό. Για τη ρημοτομία έχουμε διάφορα σχέδια από διάφορους πολεοδόμους ρημοτόμους. Εγώ θα σας μιλήσω για δύο. Το ρημοτομικό του υποδάμου, το λεγόμενο υποδάμιο, και το ρημοτομικό, το ακτινοκεντρικό που επενόησε ο Πλάτωνας. Ο υπόδαμος είναι μιλήσιος. Τον θεωρούμε ότι είναι ο πατέρας της πολεοδομίας. Ζει τον 6ο αιώνα π.Χ. Προσέξτε όμως τι θέλω να σας πω. Αυτό που επενόησε ο υπόδαμος και έφτιαξε για μας τους Έλληνες, το πρώτο πολεοδομικό σχέδιο, και θα σας το περιγράψω, το 4.500 π.Χ. το είχαν αυτό οι Πακιστανοί. Το είχαν οι Ινδοί. Αλλά και αυτοί θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι έχουν το δικό τους πατέρα πολεοδομίας, όπως έχουμε εμείς τον πολεοδόμο, τον υπόδαμο, ο οποίος είναι το 600 π.Χ. Ο υπόδαμος φαντάστηκε ότι την πόλη, την έκταση της πόλεως, θα την κόψει μπακλαβωτά, σε τετράγωνα. Τι επενόησε? Μία δέσμη, ένα σύνολο δηλαδή, παραλλήλων οδών, μία δέσμη παραλλήλων και εισαπεχόντων δρόμων, και μία άλλη δέσμη όμοια με την προηγούμενη, η οποία κόβει την προηγούμενη δέσμη κάθετα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται στο πολεοδομικό σχήμα οικοδομικά τετράγωνα. Ο ρημοτόμος είναι εκείνος ο οποίος θα ορίσει ποια θα γίνουν πάρκα, πού θα γίνουν τα δημόσια οικίματα, πού θα γίνουν οι ναοί. Και το σπουδαιότερο, εκείνο που θέλω να ξέρετε, ο πολεοδόμος
πριν ξεκινήσει να χαράσει ένα πολεοδομικό σχήμα, πρώτα πρέπει να πληροφορηθεί τι πολίτευμα έχει αυτή η πόλη στην οποία θα παρεύει ρημοτομικά. Εάν το πολίτευμα ήταν δημοκρατικό, το ερώτημα είναι, υπάρχει δημοκρατικό πολίτευμα? Άμα διαβάσετε Πολιτεία του Πλάτωνος, όνειρον απατηλών. Λοιπόν, στην περίπτωση που είναι δημοκρατικό το πολίτευμα, έπρεπε να φροντίσει μια ικανοποιητικά μεγάλη ομάδα από αυτά τα τετράγωνα να χρησιμοποιηθούν για την αγορά. Διότι υπάρχουν κάποιες έκτακτες περιπτώσεις που πρέπει στην αγορά να συγκεντρωθούν οι κάτοικοι όλης της πόλης. Σε περίπτωση πολέμου, οι παραδείγματι, να αποφασίσουν και τέτοια, σε ψηφοφορίες. Αυτό είναι το λεγόμενο υποδάμιο πολεοδομικό σχήμα ή ρημοτομικό. Έρχεται ο Πλάτωνας και μας παρουσιάζει στους νόμους του ένα άκτινο κεντρικό ρημοτομικό σχέδιο. Σε αυτό το άκτινο κεντρικό ρημοτομικό σχέδιο βάζει ένα σύνολο δρόμων κυκλικών εις απεχόντων, οι οποίοι οι κυκλικοί δρόμοι τέμνονται από άλλους ακτινικούς δρόμους. Εδώ τώρα έχουμε τμήματα κυκλικών τομέων αντί να έχουμε τα οικοδομικά τετράγωνα που είχαμε προηγουμένως. Αυτό το σχήμα ο Πλάτων το παρουσιάζει στο 5ο βιβλίο των νόμων του και το προτείνει για πόλεις οι οποίες είναι μακριά από τη θάλασσα. Ο Πλάτωνας δεν την πολύ πάει τη θάλασσα, διότι ξέρει ότι οι παραθαλάσσιες πόλεις, δεχόμενες την επίσκεψη των διαφόρων ναυτικών, επηρεάζεται το πολίτευμα, το φρόνημα, οι ιδέες των κατοίκων της πόλεως και λέει μακριά από μένα. Και αυτό λοιπόν το σχέδιο το προτείνει για μια μεσογειακή πόλη. Παρενθερές κυκλικό σχέδιο προτείνει για παραθαλάσσιες πόλεις. Αυτή είναι η Ατλαντίδα. Αυτό το σχέδιο το ξεκίνησε να το περιγράφει στον Κρητία και στον Τίμιο και στον Κρητία. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Στον Τίμιο ο Πλάτωνας ξεκινάει να γράψει τον Κρητία και ενώ άναψε το ενδιαφέρον υποτίθεται των αναγνωστών του, το σταματάει απότομα το έργο, δεν το συνεχίζει, δεν το συνέχισε, δεν ξέραμε τι θα πει από εκεί που το έκοψε και μετά και πάει και γράφει ένα καινούριο έργο το οποίο είναι ο Τίμιος. Ο Τίμιος με τον Κρητία αναφέρονται στο προηγούμενο το ακτινοκεντρικό ο Τίμιος με τον Κρητία αναφέρονται σε αυτό το πολεοδομικό σχήμα, το οποίο είναι ξηρά και μετά έχουμε κανάλια θαλάσσινα κυκλικά και ζώνες στεριάς που περιβάλλουν αυτήν τη στεριά. Αυτή εδώ η κατασκευή, αυτό το ρημοτομικό σχέδιο είναι που άναψε τη φαντασία των ανθρώπων, αν υπήρξε αυτή η Ατλαντίδα, εάν πράγματι αυτή η Ατλαντίδα είναι, ήταν εκεί που μας λέει ο Πλάτωνας, δηλαδή που μας λέει εκεί στις στήλες του Ηρακλέως, στην είσοδο της Μεσογείου,
και ψες είχε ρεπορτάζ στην τηλεόραση, επειδή στην είσοδο των Ηρακλείων στυλών βρέθηκαν 7 πέτρινες άγκυρες. Υποθέτων ότι εκεί ήταν η Ατλαντίδα και ότι εκεί υπήρχε ένα μεγάλο λιμάνι που τους ξέφυγε από τα πλοία τους η Άγκυρα και γι' αυτό μαζεύτηκαν σε εκείνη την περιοχή οι Άγκυρες. Εγώ αυτό το θεωρώ παραμύθι και πιστεύω ότι από μια ήρεμη θάλασσα που είναι η Μεσόγειος βγαίνουν ξαφνικά στον Ατλαντικό τα κύματα βουνά σε σχέση με τα κύματα της Μεσογείου. Εκεί ανετράπησαν πλοία και πλοιαράκια και χάσανε τις άγκυρές τους. Τώρα δεν θα σας πω περισσότερο για την Ατλαντίδα. Βγάζω ένα βιβλίο και εκεί θα δείτε τι λέει. Πάντως εγώ δεν γράφω τίποτα, δεν λέω τίποτα, εάν δεν καταλήγω σε μουσική. Η Ατλαντίδα μας φτιάχνει ένα μουσικό σύστημα που είναι το φυσικό μουσικό σύστημα που το ονομάζω χρωματικό. Η οκτάβα έχει 2 διαφορετικών μεγεθών τόνους. Είναι ο μείζον τόνος 9:8, είναι ο ελάσσον τόνος 10:9 και ένα ημιτόνιο χρωματικό 16:15. Ενώ στην προηγούμενη κατασκευή, το ακτινοκεντρικό που σας έδωσα των μεσογειακών πόλεων, εκεί είναι ίσα ημιτόνια και θα σας δείξω πώς αυτά εδώ υπολογίζονται. Ο Πλάτωνας μια ζωή ονειρευόταν να βρει μια πόλη που να τον εμπιστευτούν οι κυβερνήτες της πόλεως και να του πούν «έλα και δοκίμασε εάν στέκουν αυτά που διδάσκεις για τις πολιτείες». Όταν λένε η Πλάτωνος πολιτεία είναι ανοησία. Πολιτεία δεν είναι σπίτι, δεν είναι πόλης, πολιτεία είναι πολίτευμα. Και στο βιβλίο του Πολιτεία 7 πολιτεύματα πραγματεύεται. Άρα έπρεπε να λέμε «επολιτεία του Πλάτωνος». Ο Μάγκας είναι τον 5ο αιώνα μετά Χριστό. Που έχει γράψει σχόλια εις τας πολιτείας του Πλάτωνος. Πρόκλος. Ο Πρόκλος. Σχόλια εις τας πολιτείας του Πλάτωνος. Και αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι βρήκε 2 μάγκες τυράννους, τον Διόνυσο Α, τον Διόνυσο Β, είχε αποκτήσει και μία σχέση με τον γυναικάδελφο του ενός, τον Δίωνα, και του είπανε «έλα στις Σιρακούσες να εφαρμόσουμε τις θεωρίες σου και να δούμε πώς θα πάει στην πράξη το πολίτευμα το οποίο διδάσκεις». Έκανε 3 ταξίδια ο άνθρωπος, αλλά έφτισε το γάλα της μάνας του. Πάντα στο τέλος τον υποψιαζόντουσαν ότι πάει να ανατρέψει το πολίτευμα. Μια φορά το φυλακίσανε, τη δεύτερη φορά τον πουλήσανε για δούλο, την τρίτη φορά πάλι φυλακή, έκατσε ένα χρόνο φυλακή και ο αρχίτας, ο Πυθαγόριος, κρυφά τον φυγάδευσε και γύριζε στην Αθήνα. Πρέπει, είναι γύρω στο 360 π.Χ., πρέπει ο Πλάτωνας γυρίζοντας στην Αθήνα να κατέβει και στην Κρήτη. Στην Κρήτη που κατέβηκε συνάντησε 2 σεβάσμια πρόσωπα. Αυτά που θα σας πω τώρα τα αναφέρει στο 5ο βιβλίο των νόμων του. Οι νόμοι είναι το τελευταίο έργο που έγραψε ο Πλάτωνας και το μοναδικό εις το οποίο δεν αναφέρεται καν
ο Σωκράτης. Σε αυτό το έργο μας δείχνει έναν Αθηναίο γέροντα, δεν μας αναφέρει ο συγγραφέας, ο Πλάτωνας, το όνομα του γέροντος Αθηναίου, εικάζουμε ότι είναι ο ίδιος ο Πλάτων, αναφέρει έναν κριτικό, τον Κλινία, ο οποίος ήταν δυσεγγονός του Μάντεως Επιμενίδη. Ο Επιμενίδης είναι κριτικός και είναι αυτός που έκανε τη δήλωση «Πας κρίς ψεύτης». Καθένας κριτικός λέει ψέματα. Ναι, αλλά και εγώ είμαι κριτικός. Εγώ όταν σας λέω, κάθε κριτικός λέει ψέματα, αλήθεια σας λέω ή ψέματα σας λέω. Αν σας λέω ψέματα, οι κριτικοί δεν λένε ποτέ ψέματα. Άρα λένε πάντα την αλήθεια. Είναι ένα πράγμα, ένα φιλοσόφημα, το οποίο απασχολεί ακόμη και σήμερα. Λοιπόν, ο Κλινίας και ο Μεγίλος είναι ένας λακεδαίμονας. Αυτοί οι τρεις ξεκινάνε πρωί-πρωί για να πάνε στο βουνό Γιούχτας να προσκυνήσουν τον Δία. Τώρα αυτό το Δία, να σας το πω εγώ, είναι κάτι που έμαθα χθες διαβάζοντας Διόδωρο Σικελιώτη. Ο Δίας αυτός που είχε και γιους τους Κουρίτες δεν είναι ο Δίας του Ολύμπου. Λοιπόν, αυτός ο Δίας ονομάζεται Μικρότερος. Ο μεγάλος ο Δίας ονομάζεται Ποιος, γιώτα και περισπωμένη. Και έλεγα, τι θα πει Πάπας Ποιος. Πάπας Ζεύς, δηλαδή. Αυτά εδώ... Ναι, είναι πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Αυτοί οι τρεις τώρα σιγά σιγά ξεκίνησαν να κάνουν μια πορεία 15 χιλιόμετρων, να πάνε να προσκυνήσουν στο άντρον του Διός και συζητούν μεταξύ τους ότι θα πάνε να ιδρύσουν μια αποικία. Στην αποικία αυτήν θα εγκαταστήσουν 5.040 οικογένειες. 5.040. Ούτε μια οικογένεια παραπάνω, ούτε μια οικογένεια παρακάτω. Και την πόλη τους θα την ονομάσουν πόλη των Μαγνήτων, διότι, και μάλιστα ενώ το είπαν από τη Μαγνησία οι κάτοικοι μάγνητες των Μαγνήτων, κάνουν μια μετατόπιση του τόνου και κάνουν πόλη των Μαγνητών. Και αιτιολογεί ο Πλάτωνας γιατί βάζει πόλη των Μαγνητών, διότι η πόλη σε αυτή θα μαζέψει και θα συνέχει όλους τους κατοίκους, όπως ο Μαγνήτης συγκεντρώνει και συνέχει και συνδέει τα μέταλλα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι γιατί ο αριθμός 5040. Ο αριθμός 5040 είναι ένας περίεργος αριθμός. Έχει 60 διαιρέτες. Οπότε, όταν έχεις έναν πληθυσμό που εκφράζεται με έναν αριθμό και αυτός ο αριθμός έχει πολλούς διαιρέτες, σημαίνει εσύ ο κυβερνήτης της πόλεως μπορείς να δημιουργήσεις ανάλογα με τις ανάγκες πολλές ομοειδείς ομάδες, να αναθέσεις καθήκοντα και να εκτελεστούν. Αρκεί μόνο να ξέρεις μαθηματικά, γιατί για να κουμαντάρεις τους διαιρέτες χρειάζεται να ξέρεις μαθηματικά. Και τονίζεται ότι ο Πλάτων ήξερε στατιστική, την οποία στατιστική την ονόμαζε μετρητική.
τώρα να, εδώ είναι όλοι οι διαιρέτες του 5040. Μιλάμε τώρα για τη ρημποτομία της πόλεως των Μαγνητών που θα χτίσουν. Λέει, θα πάμε στο κέντρο της πόλεως. Αυτή εδώ είναι η πόλη. Μέχρι εδώ που είναι η κόκκινη γραμμή. Θα την χωρίσουμε σε 12 κυκλικούς τομείς. Αυτά τα ακτινωτά κομμάτια. Θα δημιουργηθούν εδώ μέσα διάφορα οικόπεδα. Στον κάθε κυκλικό τομέα πόσα οικόπεδα θα πρέπει να βάλω έτσι ώστε όλοι οι 5040 να πάρουν οικόπεδο. Παίρνω το 5040, το διαιρώ με τους 12 κυκλικούς τομείς και βγαίνουν 420. Άρα στον κάθε κυκλικό τομέα θα φτιάξω 420 οικόπεδα. Μέχρι εδώ καλά πάμε. 420 οικόπεδα. Ωραία. Για να δώσω ονόματα σε αυτούς τους κυκλικούς τομείς, κάνω μία κλήρωση. Το ότι ξέρει στατιστική είναι αυτό που κάνει κλήρωση. Είναι οι τυχαίοι αριθμοί. Βάζεις μία σακούλα και θα βγάλει ονόματα για τον κάθε ένα κυκλικό τομέα. 12 κυκλικοί τομείς, 12 και οι θεοί του Ολύμπου, έβαλε στη σακούλα τους 12 θεούς του Ολύμπου, τραβάει και λέει, θα ονοματίσουμε αυτήν εδώ την περιοχή. Τη βγήκε Απόλλων. Αυτή εδώ θα είναι η περιοχή του Απόλλωνος. Και όλοι αυτοί εδώ που θα κατοικήσουν στην περιοχή του Απόλλωνος θα αποτελούν την φυλή του Απόλλωνος για αυτήν την πόλη που φτιάχνουμε. Έτσι με αυτήν την τυχαιότητα, με τις κληρώσεις, κάθε μια περιοχή πήρε το όνομα ενός θεού. Και τώρα εδώ μέσα έχουμε 420 οικόπεδα. Τράβηξαν κλήρο. Τράβηξες κλήρο, σου τύχαινε ένα οικόπεδο, πήγαινες λοιπόν και κάποια στιγμή τελείωσαν οι κληρώσεις και ξέρουμε ότι εδώ υπάρχουν 420 οικογένειες οι οποίες αποτελούν την φυλή του Απόλλωνος. Εδώ είναι η φυλή του άλλου, του άλλου, του άλλου, του άλλου. Έτσι εδώ βολεύθηκαν οι κάτοικοι που ήρθαν άπικοι. Θα μου πεις, αυτός εδώ πήρε μια οικοπεδάρα, αυτός εδώ πήρε μικρότερο οικόπεδο. Δεν αντέδρασαν. Το διευκρινίζει ο Πλάτωνας και λέει, όσο κοντύτερα προς το κέντρο, τόσο πιο μεγάλη ονομαστική αξία του οικοπέδου. Οπότε δεν έφερε κανείς αντίρρηση. Τους λένε, κύριοι, πήρατε από ένα οικόπεδο καλορίζικο. Σε αυτό το οικόπεδο έχετε δικαίωμα να χτίσετε σπίτι. Τίποτα παραπάνω. Σπίτι. Σε αυτό το οικόπεδο, λοιπόν, έχει το δικαίωμα να δημιουργεί, να μεγαλουργεί η οικογένειά σας. Δεν μπορείς να το πουλήσεις, δεν μπορείς να το μικρύνεις, δεν μπορείς να το μεγαλώσεις, δεν μπορείς να το μοιράσεις. Μη τυχόν μου πεις, μεγάλωσε ο γιος μου, παντρεύτηκε και θέλω να του δώσω οικόπεδο. Άπαξ και τεθεί θέμα να αποκτήσουμε καινούριο οικόπεδο, φεύγεις από την πόλη και θα περιμένεις πότε θα κάνουμε, αν κάνουμε άλλη αποικία, για να τον βολέψουμε. Μετά λοιπόν, με την ίδια φιλοσοφία, επεκτείνουν αυτή την περιοχή, εδώ απ' έξω, πάλι 420 οικόπεδα στην κάθε φυλή και τους λέει, ελάτε τώρα να τραβήξουμε κλήρο, να πάρετε και ένα οικόπεδο επιπλέον για κτηνοτροφία και για καλλιέργειες. Οπότε έχουμε το αστικό τμήμα της πόλεως,
έχουμε και το αγροτοκτηνοτροφικό τμήμα της πόλεως. Πλάτωνας είναι αυτός. Μιλάμε τότε που ζούσε και μεγαλουργούσε. Ωραία. Ωραία. Κοιτάξτε τι σας δείχνω εδώ. Από εδώ αρχίζουν κάποια περίεργα πράγματα. Τη δεκαετία του 70 αρχίζουν τα αλματώδη βήματα της πληροφορικής. Και αρχίζουν τα αλματώδη βήματα της πληροφορικής επειδή ανακαλύφθηκε ο σκληρός μαγνητικός δίσκος και η μαγνητική δισκέτα. Αυτά τα οποία σας είπα μέχρι προηγουμένως, αυτά τα κυκλικά, τα οικόπεδα, ότι εδώ χωράει ένας maximum αριθμός, μία οικογένεια, τίποτα παραπάνω. Βρισκόμαστε στην περίοδο κατά την οποία προβληματίζεται η IBM πώς να προμηθεύει δεδομένα στους υπολογιστές τους. Μέχρι τότε ο υπολογιστής είχε ένα μαγνητόφωνο. Το λειτουργικό ήταν σε μαγνητοτενία. Οπότε άνοιγες τον υπολογιστή, άνοιγες το μαγνητόφωνο, φόρτωνες από τη μαγνητοτενία το λειτουργικό στον σκληρό δίσκο και έκανε αυτά τα οποία έκανε. Τα ζεις αυτά εδώ. Μετά, στην ομάδα της IBM έτυχε να είναι ένας αρχαιοελληνολάτρης, Μαρσέλ Βόγκελ. Ο Μαρσέλ Βόγκελ, διαβάζοντας τους νόμους του Πλάτωνος, είπε, «Οπ, θα φτιάξουμε την πόλη των μαγνητών και θα μας λύσει το πρόβλημα να φορτώνουμε τα δεδομένα στον υπολογιστή». Δηλαδή, τι έκαναν. Η πόλη των μαγνητών, που συνέχει τα μέταλλα ως μαγνήτης, λέει ο Πλάτωνας. Πήραν μια κυκλική επιφάνεια και θα σας εξηγήσω γιατί πήραν κυκλική. Τη χώρισαν σε κυκλικές περιφέρειες. Τη χώρισαν σε ακτινοτά οικόπεδα. Και στο κάθε ένα κελί φόρτωναν με μαγνητικό τρόπο την πληροφορία. Το κάθε ένα κελί χωράει πληροφορία μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό. Παραπάνω δεν χωράει. 512 κιλομπάιτ χωράει το κάθε ένα από αυτά τα κελιά, 512, 512 κτλ. Για να φτιάξεις στη μαγνητοτενία σου αυτό εδώ το περίγραμμα με τις κυκλικές γραμμές και τις ακτινωτές γραμμές, είναι αυτό που λέγαμε στον υπολογιστή, κάνουμε το formatting. Μορφοποιούμε τον δίσκο. Εδώ τώρα τι σας είπα για τον Πλάτωνα, για τα σπίτια τους, συγκεκριμένη χρήση και για τα κτήματά τους και τα ζώα τους. Όταν τη δεκαετία του 60 πήγαινε στην αγορά σε έναν υπολογιστή, σου λέγανε θα μορφοποιήσουμε τον σκληρό σου δίσκο σε δύο partitions. Τι θα πει δύο partitions? Θα χωρίσουμε το σκληρό σου δίσκο
σε δύο περιοχές. Μια αυτή και μια εδώ. Αυτή η περιοχή ο Πλάτωνας είχε πει ότι είναι για αστική χρήση και αυτή είναι για γεωργοκτηνοτροφική. Τη δεκαετία του 60 μπορεί να μην σου λέγανε αστική χρήση και γεωργοκτηνοτροφική, σου λέγανε εδώ λεβέντη μου θα βάλεις μόνο τα προγράμματα του λειτουργικού της Google, αυτά που σου δίνει η Google. Αυτά δεν έχεις δικαίωμα να τα πειράξεις, γιατί άμα τα πειράξεις έστω και κατ' ολίγον, χανάει τα προγράμματα και ο κομπιούτερ σου δεν δουλεύει. Εδώ βάλε ό,τι θέλεις, τα δικά σου προγράμματα, τα δικά σου δεδομένα, τη φωτογραφία της πεθεράς σου, βάλε ό,τι θέλεις εδώ. Ιδέες πλατωνικές. Τις εφήρμασε ο Βόγκελ. Και έτσι προχώρησαν. Τώρα, α, εδώ πώς κάναμε το φορμά. Πώς θα αποθηκεύω τις πληροφορίες και πώς θα τις διαβάζω τις πληροφορίες. Εύκολα ήρθε στο μυαλό τους ότι θα πρέπει το αποθηκευτικό υλικό, ο δίσκος, ο σκληρός ή η δισκέτα, να περιστρέφεται. Ωραία. Με την περιστροφή μπορώ να χαράξω τις κυκλικές περιφέρειες. Ωραία. Τι είδους κυκλική κίνηση θα κάνει. Εδώ με μια μαθηματική ανάλυση καταλήγουμε ότι θα πρέπει να κάνει ομαλή κυκλική κίνηση για να μπορεί στον ίδιο χρόνο να διαβάζει τα δεδομένα από σύντομα όσο χρόνο θα κάνει να διαβάσει τα δεδομένα από ένα μικρό οικόπεδο, στον ίδιο χρόνο να κάνει, να διαβάσει τα δεδομένα και από ένα μεγαλύτερο και από ένα μεγαλύτερο και από ένα μεγαλύτερο. Άρα ο σκληρός δίσκος και η δισκέτα έπρεπε να είναι μέσα σε ένα κουτί που το ονομάζαμε οδηγό δισκέτας τότε και θα μπορούσε να μας κάνει ικανούς να διαβάζουμε τα δεδομένα. Ωραία. Και τώρα ας πούμε και κάτι άλλο. Σας μίλησα για αυτήν την περίφημη δωδεκάτη ρίζα του 2. Πώς θα τη βάλουμε στο παιχνίδι. Πώς τη φαντάστηκε και την έβαλε ο Πλάτωνας στο παιχνίδι. Ο Πλάτωνας σε αυτό εδώ το οικόπεδο, σε αυτή την περιοχή, θέλει να μας δώσει μια πληροφορία μουσικού περιεχομένου. Αν αυτά εδώ ήταν τμήματα χορδής που ταλαντούνται και αν αυτό εδώ ήταν έκτασης μιας οκτάβας, η ερώτηση είναι αν πηγαίνω στην οκτάβα από εδώ προς τα εκεί, πηγαίνω από χαμηλές νότες σε υψηλές ή από υψηλές νότες σε χαμηλές. Με τα κομμάτια χορδής που σας είπα, στα έγχορδα όργανα, όσο πιο μεγάλο είναι το μήκος της ταλαντούμενης χορδής, τόσο πιο μπάσος είναι ο ήχος. Άρα εδώ, αυτό εδώ είναι μικρότερο από εκεί. Μικρότερο, μικρότερο, μικρότερο. Άρα όταν πηγαίνω από εδώ προς τα εκεί, πάω από ψηλές νότες σε χαμηλές νότες. Μέχρι εδώ καλά. Είπαμε έστω ότι αυτά εδώ είναι τα 420 και αυτά τα 420 καλύπτουν την έκταση μιας οκτάβας. Η οκτάβα λοιπόν αυτή εδώ καλύπτει την έκταση των 12 ημιτονίων.
Τα 420 πόσα οικόπεδα πρέπει ενσωματωμένα να πάρω για να πετύχω ένα ημιτόνιο. Αν τα 420 οικόπεδα τα διαιρέσω με το 12, τα 12 ημιτόνια που θέλω, μου λένε ότι κάθε 35 οικόπεδα προσδιορίζει το μήκος ενός ημιτονίου. Εδώ πριν αντιδράσετε, θα περιμένετε να σας δώσω εξηγήσεις. Στη μουσική, κάθε μουσικό διάστημα ορίζεται από τον λόγο των μικών των ταλαντουμένων τμήματων χορδής. Εάν ταλαντώνεται μια χορδή μήκους Ελένα, βγάζει έναν ήχο. Εάν ταλαντώνεται μια άλλη χορδή μήκους Ελδίου, βγάζει έναν άλλον ήχο. Το μουσικό διάστημα αυτών των δύο ήχων δίδεται από τον λόγο Ελένα προς Ελδίου, τον λόγο των μικών. Και υπάρχει ένας τύπος που λέει το μέγεθος ενός μουσικού διαστήματος δίδεται από τον τύπο πόσα διαστήματα έχουμε στην οκτάβα, τον λογάριθμο των δύο μικών και το λογάριθμο του δύο. Και έρχεσαι και μου λέει, έψτο, μεγάλε, λογάριθμος, Πλάτωνας, Πυθαγόρας, λογάριθμοι. Αφού τους λογάριθμους του 1614 τους ανακάλυψε ο Νέιπερ. Τι κάθεσαι και μου λες για λογάριθμους. Θα σας έλεγα τι ανακάλυψε ο Νέιπερ. Ο Νέιπερ ήταν ένας απατεώνας. Απατεώνας, αριστοκράτης, σκοτσέζος. 17 χρόνια τον πήρε η μάνα του επειδή είχε διάθεση να μάθει γράμματα, τον πήγε σε διάφορα πανεπιστήμια, έμεινε εκεί στη Ζυρίχη. Κάποια στιγμή, στο χρόνο επάνω, το σκάει από το πανεπιστήμιο, γυρίζει στην Αγγλία, στη Σκωτία. Και γίνεται διάσημος, διότι ανακάλυψε τους λογαρίθμους ως προς βάση 2. Είναι οι λεγόμενοι νεπέριοι λογαρίθμοι. Στα κομπιουτεράκια σας ο νεπέριος λογάριθμος συμβολίζεται με ένα L και ένα N, LN. Και έγινε διάσημος επειδή ανακάλυψε τους λογαρίθμους. Αυτός ο διάσημος πήγε στο σπίτι του, στη Σκωτία, και έκανε, λέει, δύο μεγάλες ανακαλύψεις, εφευρέσεις. Βρήκε κάτι που δεν υπήρχε. Το ένα ήταν, έβαλε σε μια σωλήνα μέσα μια έλικα, γύριζε την έλικα και έβγαζε νερό από τα πλημμυρισμένα υπόγεια των πύργων του. Ο Νέιπερ το έκανε αυτό, το 1614. Αυτό όμως, το 300 π.Χ. το ανακάλυψε ο Αρχιμίδης. Μετά έκανε, βάλθηκε να κάνει ένα πλοίο που θα είχε ένα άγκιστρο και θα αρπάζει από το λιμάνι τα πλοία των εχθρών και θα τα πετάει στην παραλία. Διότι περίμεναν τότε οι Σκοτσέζοι να τους επιτεθεί ο γαλλικός στόλος. Μα και αυτό είναι του Αρχιμίδη δημιούργημα. Θέλω να σας πω με λίγα λόγια. Αυτός ή το τυχερός κάπου βρήκε βιβλίο που είχε αυτά τα μυστικά. Αυτά τα μυστικά το ένα τον έκανε διάσημο με τους λογαριθμούς, αλλά η προσπάθεια του να δημιουργήσει τα άλλα δύο τον εξέθεσε. Για κοιτάξτε τώρα λίγο. Εμείς έχουμε 35 οικόπεδα στο ημιτόνιο. Έχουμε 420 οικόπεδα στην οκτάβα. Έχουμε τα μήκη αυτά εδώ με τους λογαρίθμους. Άμα λύσω ως προς λογάριθμο, βρίσκω ότι ο λογάριθμος αυτών των μήκων ισούται με τόσο.
αν κάνω αντιλογαρίθμιση βρίσκω αυτό, αλλά αυτό είναι αυτό η 12η ρίζα του 2. Χωρίς να τους πει τίποτα για 12η ρίζα του 2, μιλώντας για οικόπεδα, μιλώντας για μπαξέδες, έλυσε το πρόβλημα το οποίο ήθελε αυτός. Εγώ βάλθηκα να δω πώς, δεν είναι πλατωνικό το θεώρημα, το θεώρημα είναι Πυθαγόριο. Ο Πυθαγόρας ανακάλυψε τους λογαριθμούς. Το ήξερε ως Πυθαγόριος ο Πλάτωνας και το εφήρμοσε. Έκατσα και βρήκα με ποιον τρόπο θα μπορούσε ένας Πυθαγόρας να υπολογίζει τους λογαριθμούς. Βρήκα τη διαδικασία και πήγα και την παρουσίασα σε αυτό το παγκόσμιο συνέδριο στην αρχαία Ολυμπία. Ήταν τότε ο συγχωρεμένος ο Παϊπέτης πρόεδρος. Ήταν από όλο τον κόσμο μαζεμένοι επιστήμονες. Και να σας δώσω παράδειγμα. Σε αυτόν τον πίνακα θα σας δείξω. Θα βγάλω τους λογαριθμούς αυτών των αριθμών. Για να μην πάρω οποιονδήποτε αριθμό, πήρα ένα στην τύχη και μετά έπαιρναν τις οκτάβες τους. Οκτάβα ενός αριθμού είναι ο διπλάσιός του. 3, 6, 12, 24 και ούτω καθεξής. Ωραία. Εφήρμοσα τη θεωρία των αναλόγων μεσοτήτων που λένε οι Πυθαγόροι και είχαν 10 αναλόγων μεσότητες. Χρησιμοποίησα την τέταρτη αναλόγων μεσότητα και έβγαλα τα εξής αποτελέσματα. Αυτός ενόμασε νεπέριος στους λογαριθμούς. Εγώ πιο μάγκας από αυτόν, Σπιρλόγκ ονόμασα τους λογαριθμούς που υπολογίζω με τη μέθοδο του Πυθαγόρου. Λοιπόν, εδώ είναι οι αριθμοί που θα βγάλουμε τους λογαριθμούς. Εδώ είναι ο λογαριθμός που βρίσκω εγώ με τη μέθοδο του Πυθαγόρα που επενόησα. Και εδώ είναι ό,τι βγάζει το κομπιουτεράκι σας όταν πατήσεις το λογάριθμο ως προς βάση 2. Ο λογάριθμος ως προς βάση 2 του 3 με τη δικιά μου μέθοδο 1,7 με το κομπιουτεράκι σας 1,6. Ο λογάριθμος του 6 με τη δική μου μέθοδο 2,6 με το κομπιουτεράκι σας 2,6. Θέλετε το 96, με μένα 6,5, με το κομπιουτεράκι 6,6. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει διαφορά, οπότε ο κύριος Νέιπερ, και δεν είναι ο μόνος, δεν είναι ο μόνος που μας έχουν κλέψει. Και όταν βγεις και το πεις, σε φτύνουν από κάτω οι ακροατές σου. Δεν θέλουν να δεχθούν ότι κάποιος Έλληνας έκανε κάτι περισσότερο από τους άλλους και σου λένε αρχαιοελληνολάτροι, σου λένε, ας τους να λένε, είναι αμόρφωτοι. Εδώ είναι, για να το βλέπουμε καθαρά, εδώ είναι η κλίμακα που βγαίνει κατά ημιτόνια, τέλος και το Πλάτωνη δόξα. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Βλέπετε κάποιες εκπομπές του Πλέσσα στην τηλεόραση. Κάθεται νεαρός ο Πλέσσας στο πιάνο και έχει 3-4 από πάνω να ακουμπούν στο πιάνο και λέει, έλα κοπερία μου να μας τραγουδήσεις. Μήπως θυμάσαι σε ποια τονικότητα, λέει σε λα. Για κοιτάξτε. Για να τραγουδήσεις και να συνοδεύεσαι από όργανο, πρέπει το όργανο και η φωνή σου να είναι στην ίδια συχνοτική περιοχή. Εάν το όργανο είναι χαμηλότερα ή η φωνή σου είναι υψηλότερα, δεν θα περπατήσει το τραγούδι. Οπότε, άμα παίξω εγώ κάτι και μου πεις είναι χαμηλά αυτό που παίζεται, μπορώ το ίδιο κάτι
να το παίξω και ένα ημιτόνιο ψηλότερο και δύο ημιτόνια και τρία. Αυτό λέγεται τρανσπόρτο στη μουσική. Αυτό για να το κάνεις πρέπει όλα τα χρησιμοποιούμενα μουσικά διαστήματα να είναι ίσα μεταξύ τους. Αυτό το χαρακτηριστικό έχει η ευρωπαϊκή μουσική. Αυτό το χαρακτηριστικό έχει η μουσική του Πλάτωνα που επενόησε με τη δωδεκάτη ρίζα του δύο. Εάν έχεις άνισα διαστήματα, μπορεί να τα έχεις εδώ αυτά τα άνισα διαστήματα. Αν πας ψηλότερα ή χαμηλότερα να παίξεις, δεν θα τα έχεις αυτά τα διαστήματα, οπότε δεν θα μπορείς να κάνεις τρανσπόρτο. Θέλω να σας πω ότι όποιο είδος μουσικής και να φανταστείτε, για αυτό το είδος μουσικής με τεκμηρίωση, με ανάλυση, με παραδείγματα, το έχει βρει ο Πλάτωνας. Και τα περισσότερα τα έχει στις πολιτείες του, στην πολιτεία του που λέμε. Και δεν μιλάει για μουσική, πουθενά δεν μιλάει για μουσική ο Πλάτωνας, παρά μόνο εκεί στο θέμα της εκπαιδεύσεως, που λέει πρέπει με μουσική και γυμναστική να εκπαιδεύουμε τους νέους και τις νεανίδες. Και μάλιστα ετώνιζε ότι εάν 3 χρόνια διαδοχικά δεν διδάξουμε μουσική στα παιδιά μας, η πολιτεία γκρεμίζεται. Δεν έλεγε αυτό το πράγμα ο Πλάτωνας. Πολιτεία στον Πλάτωνα είναι το τετράχορδο. Τετράχορδο είναι 4 διαδοχικές νότες, όχι όποιες, η πρώτη με την τελευταία, να έχουν λόγο, εκείνο το Ελένα προς Ελδίο που σας λέω εγώ, 4 προς 3, να είναι τετράχορδο. Ωραία. Αυτό είναι το τετράχορδο. Αυτές οι νότες στο τετράχορδο δεν είναι όπου τοποθετημένες. Ανάλογα με το πού θα τοποθετηθούν, έχουμε διατονικά τετράχορδα, έχουμε χρωματικά τετράχορδα, έχουμε εναρμόνια τετράχορδα. Γι' αυτό ακριβώς λέει, εάν σε 3 χρόνια, αν τον πρώτο χρόνο ξεχάσεις που μπαίνει αυτό, τον δεύτερο χρόνο ξεχάσεις που μπαίνει αυτό, τον τρίτο χρόνο που πάει αυτή η νότα, το τετράχορδό σου εξέλιπε. Η πολιτεία εξέλιπε, γι' αυτό το λέει ότι γκρέμισε η πολιτεία. Με αγάπη εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Από τη ζαχαροπλάστησά μας. Καλέ. Είναι το βιβλίο. Αυτό είναι το βιβλίο σας. Αυτό είναι πλαστικοποίηση. Και το φάτο. Όλο το άλλο πρόκειται. Όλο το άλλο πρόκειται. Το πάρτι σπίτσας. Θα φωτογραφηθούμε μαζί. Ω Παναγία μου, τι είναι αυτό εδώ, υπέροχο, όχι ωραίο. Υπέροχο.